Καταρχήν, καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ και πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι σε αυτό το πάνελ, γιατί ο πρώτερος έντιμος βίος μου προέρχεται από εφαρμογή τεχνολογίας, απόλυτη, και επιπλέον το Boston Hamilton είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάνω σε αυτό λίγο θα τοποθετηθώ, αλλά και με κάποια άλλη ιδιότητα, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομία, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που κάνουμε και τον διαγωνισμό Make Innovation Work και δίνουμε μεγάλες ευκαιρίες και σαν Γενική Γραμματέας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, όλες οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πούμε ότι είναι απόλυτα θετικές. Όμως, υπάρχει κάτι το οποίο αφήνουμε στην άκρη, ενώ το φύγουμε συνέχεια και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Τι γίνεται με το ανθρώπινο δυναμικό? Είτε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολίτες, είτε είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι οποιοδήποτε. Το να τους παίρνουμε από τα πανεπιστήμια και το να έχουμε πτυχία, καλή περίπτωση. Μετά, τι γίνεται, πώς τους ενημερώνουμε? Η εμπειρία, και όπως και ο κύριος Τζίδας ξέρει πάρα πολύ καλά, στην κάθε τεχνολογία δεν έρχεται από τη θεωρία της τεχνολογίας, αλλά έρχεται από την εφαρμογή, με στόχο να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να είναι πάρα πολύ καλά αν ο τελικός χρηστής, πολίτης και υπάλληλος αξιοποιήσουν, εφαρμόσουν την τεχνολογία. Τι κάνουμε για τους end users, για τους τελικούς χρήστες? Πώς εκπαιδεύουμε τους χρήστες? Πώς διαμορφώνουμε μια κοινωνία τεχνολογίας? Λαμβάνουμε υπόψη ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας είναι χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση στα βασικά θέματα? Πώς ελαχιστοποιούμε τις ηλιακές γνωστικές αποκλίσεις? Όλα αυτά βέβαια με έχουν οδηγήσει με την εταιρεία Boston Hamilton, την οποία αποτελούμε business άνθρωποι, ούτε consultants, ούτε headhunters, ούτε τίποτα, αλλά πραγματικά business άνθρωποι. Αυτό που κάνουμε είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Οι τεχνολογίες του διαδικτύου μας δίνουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού βασικά, που εμείς συνοψίζουμε σαν Boston Hamilton στο Smart Human Development, ανάπτυξη έξυπνου ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων ικανοτήτων. Σκεφτείτε αυτό που λέω. Δεν είναι περίεργο. Είναι ο μόνος τρόπος για να απορροφήσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που ο κύριος Θεοχάρης και ο κύριος Κομινός μας είπανε και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι πριν ομιλήσατε. Δηλαδή, μπορούμε εύκολα να δώσουμε ικανότητες που να μεγαλώσουν κατακόρυφα τις επιδόσεις των σημερινών εργαζομένων μαζικά, χωρίς να είναι κλεισμένοι σε ένα τούβλο, αλλά σε ένα μέτρινο περιβάλλον, για κάθε ηλικία. Αυτές οι ικανότητες είναι κυρίως η ικανότητα δημιουργίας γρήγορων ορατών συστημάτων, και εδώ αυτός ο όρος είναι ο καινούριος όρος που πρέπει να αντικαταστήσει τη λέξη διαφάνεια και ίσως και τη λέξη διάβια. Εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε ένα ορατό σύστημα, ορατό από όλους, τότε η λέξη διαφάνεια έχει ακουστεί. Και θεωρώ, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ μας, ότι δεν την πολύ πιστεύω. Μάλλον είναι λέξεις που την αναφέρουμε, κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει να είναι ορατό. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει η στόχευση στο ότι θα πάρω ένα μπόνους γιατί από το απέδωσα, αλλά γιατί συνολικά επέτρεπα. Και αν δεν υπάρξει το σύνολο, και αν δεν υπάρξει συνεργασία, δεν πρόκειται να υπάρξει λογική. Πολύ γρήγορα, ο καινούριος αυτός όρος, τα ορατά συστήματα, που δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, σημαίνει και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας γρήγορης λειτουργίας και πρακτικής εκμετάλλευσης πληροφόρησης.
πιστεύω ο κύριος Τζίκας και ο Σέρκελ να συμφωνούν απόλυτα με αυτά. Και γι' αυτό τον παρακάλεσα να μείνει, γιατί κι εγώ σαν παλιό μέλος Σέρκελ και πληροφορική είναι αυτά που απόλυτα καταλαβαίνω και γι' αυτό είπα ότι χαίρομαι που είμαι εδώ σε αυτό το πάνελ. Χρειάζεται μεγάλη ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού, μεγάλη ικανότητα παραγωγής με χρήση συνόλων και όχι απόψεων και όχι μόνο αποτελέσματα απόψεων και αντίστοιχα κίνητρα. Μεγάλη ικανότητα εξέλιξης του εργαζομένου σε πολλαπλούς ρόλους. Έχει έρθει πια ο καιρός να μην βλέπουμε τον εργαζόμενο να αναπτύσσεται κάθετα, αλλά πρέπει να αναπτύσσεται οριζόντια. Πρέπει να μπορεί να είναι ευέλικτος, πρέπει να μπορεί να κάνει κάθε δουλειά και αυτό θα το πετύχει μόνο αν έχει ένα ορατό σύστημα. Αν ένα σύστημα δεν είναι ορατό, ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Και να καταλαβαίνει ότι όποια δουλειά και να κάνει είναι της ίδιας ή κι αν νομίζει ότι είναι λιγότερης, ότι είναι πολύ σημαντικής αξίας. Και αυτό θα του εξασφαλίσει τη διαβίου εργασία. Είναι ένας άλλος όρος, τον οποίο εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ. Η διαβίου μάθηση δεν το συζητάμε, αλλά με την ευελιξία και με όλα αυτά θα δημιουργήσει τη διαβίου εργασία. Θεωρώ ότι τα συστατικά συνεργασία, συντονισμός, σύνολο, εργαζόμενοι με τέτοιες δυνατότητες, είναι εκείνα που μπορούν να φτιάξουν ένα πολύ ισχυρό μοντέλο δημοκρατίας, πολύ ψηλό δυνατοτήτα, το οποίο έχουμε ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη τώρα. Θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση πρέπει να συνεχιστεί και ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι αυτά εδώ θα ληφθούν υπόψη και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και προγράμματα για αυτή την ενημέρωση, την ευελιξία, γιατί και το δημόσιο υπάλληλο να αντιμετωπίσει σωστά τον πολίτη, πολλές φορές δεν είναι τα επάνω κεφάλαια που αποφασίζουμε, είναι η κάτω. Και αν οι κάτω αποκτήσουν τη γνώση και όπως είπατε να ενημερωθούν, τότε και ο πολίτης θα μπορεί να λειτουργήσει και θα φτάσουμε επιτέλους στην κατάσταση ότι είμαστε όλοι online και δεν είμαστε in line. Ευχαριστώ πολύ.